Περάσουμε στην αστροφυσική, καθώς σε λίγο καιρό από τώρα και κατά την άνοιξη θα επιστρέψει το δεύτερο σχολείο αστροφυσικής Κρήτης, αλλά πριν από αυτό, στις 18 Ιανουαρίου, σε 4 μέρες από τώρα, ένας τεράστιος αστεροειδής θα περάσει σε κοντινή απόσταση, μακρινή σχετικά, απόσταση, σχετικά μακρινή. Ας ελπίσουμε όσο γίνεται πιο μακριά. Λοιπόν, όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, είναι διευθυντής αστεροσκοπίου Σκίνακα και διευθυντής του Ινστιτούτου Αστροφυσικής στο ΙΤΕ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να ξεκινήσουμε από αυτόν τον αστεροειδή, μιας και είναι και πιο κοντά χρονικά σε εμάς. Κάπου διάβαζα το πρωί ότι θα είναι 2 με 3 φορές μεγαλύτερος από το Empire State Building, που για πάρα πολλά χρόνια ήταν το μεγαλύτερο κτίριο, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Ναι, αληθεύει. Αυτός ο αστεροειδής παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1994 και μάλιστα όταν το παρατήρησαν τότε είδαν ότι υπήρχαν και παλαιότερες παρατηρήσεις. Όταν ανακαλύψανε δηλαδή και σε παλαιότερες φωτογραφίες και το μέγεθός του περίπου είναι 1 χιλιόμετρο, είναι αρκετά μεγάλος δηλαδή σαν αντικείμενο. Δεν θα μπορέσουμε να το δούμε, φαντάζομαι, ή να δούμε κάποια λάμψη. Πώς συνήθως όταν περνάνε αυτοί οι αστεροειδείς, εμείς σαν άνθρωποι καταλαβαίνουμε κάτι, ή μόνο όσοι ασχολούνται με την αστροφυσική μπορούν να έχουν εικόνα από το τι συμβαίνει? Εξαρτάται από το μέγεθος και εξαρτάται από το πόσο κοντά πλησιάζει. Το συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως αναφέρατε, θα είναι σε μια απόσταση μικρή για αστρονομικά δεδομένα, αλλά μεγάλη στην πραγματικότητα. Είναι περίπου 5 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση ανάμεσα στη Γη και στη Σελήνη. Και αν σκεφτούμε ότι η απόσταση ανάμεσα στη Γη και στη Σελήνη είναι 30 φορές περίπου η διάμετρος της Γης, θα πρέπει να πάρουμε 150 μπαλάκια σαν τη Γη, να το βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, για να καταλάβουμε πόσο κοντά στην σφαίρα την οποία κατοικούμε θα περάσει αυτός ο αστεροειδής. Οπότε, επειδή ακριβώς είναι και σχετικά μικρός, δεν μπορούμε να το δούμε με γυμνό μάτι, ούτε κάνουμε και άλλα. Το μέγεθός του θέλει ένα μικρό τηλεσκόπιο για να μπορέσει να το δεις. Πάντως, εμείς να κρατήσουμε το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε. Θα περάσει από απόσταση ασφαλείας από τη Γη την 18 Ιανουαρίου. Κοιτάξτε, για να αυξήσω τα έσοδα του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο είμαι, θα έπρεπε να πω ότι πάντα πρέπει να ανησυχούμε, να βλέπουμε και τις ταινίες στο Hollywood. Και ως φορολογούμενοι πολίτες να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της αστροφυσικής για να μας προστατεύσει από κοσμικές καταστροφές. Κίνδυνοι πάντοτε υπάρχουν, αυτό το γνωρίζουμε από την ιστορία και από αντικείμενα τα οποία έχουν πέσει στη Γη. Αλλά ευτυχώς και όπως όλα τα πράγματα υπάρχουν πολλά μικρά αντικείμενα και πολύ λίγα μεγάλα αντικείμενα. Mm-hmm. Κάθε βράδυ για παράδειγμα, αν βγούμε ειδικά το καλοκαίρι, μπορούμε να δούμε τα πεφταστέρια που είναι κόκκι σκόνης, οι οποίοι πέφτουν ένα σχεδόν κάθε λεπτό. Και μπορεί αντικείμενα που έχουν μέγεθος. Μπορεί κάποιος έτσι να έρθει περίπου ενός μέτρου. Όπως λέτε και εσείς, σε πιο. Με συγχωρείτε, απλά ήθελα να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι μπορεί κάποιος να έρθει σε πιο κοντινή σχέση με την αστροφυσική και με όλα αυτά που μπορεί να μάθει και με το σεμινάριο, το δεύτερο σχολείο, με συγχωρείτε, αστροφυσικής Κρήτης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μαθητές λοιπόν, μικροί, πρώτης και β' λυκείου, μπορούν να μάθουν όχι αυτά που ξέρετε εσείς σίγουρα, αλλά κάπως να τους μοιήσετε στον κόσμο της αστροφυσικής. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε στο Τμήμα Φυσικής, καθηγητές εδώ στο Τμήμα Φυσικής, με το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και με το Σύλλογο Φυσικών Κρήτης. Γιατί αυτό που ουσιαστικά θέλαμε είναι ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρατε. Δηλαδή, να δώσουμε ένα κίνητρο στους μαθητές, στους μελλοντικούς φορολογούμενους πολίτες, να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν τον κόσμο που μας περιβάλλει. Δηλαδή, δεν είναι ένα μάθημα απλό γεωγραφία του διαστήματος, είναι περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, έτσι ώστε αν κάνουμε κάποιες μετρήσεις, να αναπτύξουμε μία θεωρία για να καταλήξουμε σε ένα λογικό συμπέρασμα. Το κάναμε αυτό πέρσι, για πρώτη φορά. Είχαμε 300 αιτήσεις, εξυπηρετήσαμε λόγω των τεχνικών υποδομών που είχαμε γύρω στους μισούς, 150 άτομα. 50 από αυτούς τους μαθητές θέλησαν να εξεταστούν και 5 από αυτούς αρίστευσαν, πήραν βιβλία χορηγία από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και 2 από αυτούς, 3 ανέβηκαν και στο αστεροσκοπείο Σκίνακα και παρατηρήσαν τον νυχτερινό ουρανό με τα τηλεσκόπια. Πάντως, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου που ολοκληρώνονται οι αιτήσεις, μπορούμε να τα ξαναπούμε, κύριε Χαρμανδάρη, και αναλυτικότερα να μιλήσουμε όλο τον κόσμο στον κόσμο της αστροφυσικής. Πολύ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.